εξουσία από το 1974 και μετά. Αυτό έχω την εντύπωση ότι είναι μια αυτοπαγίδευση του δικού σας χώρου, γιατί φαντάζομαι δεν μπορείτε να μιλήσετε εξ ονόματος του ΠΑΣΟΚ. Αυτό είναι το επιχείρημα, ότι σε ένα χρόνο προλάβανε να γίνουν ίδιοι με εσάς. Γιατί η εικόνα που υπάρχει στην κοινωνία είναι πολύ κακή για όσους διαχειρίστηκαν την εξουσία. Κοιτάξτε, η εικόνα ότι υπάρχουν φαινόμενα διαφθοράς και διαπλοκής διαχρονικά... Το καθάρωμα καλά, καταρχήν αυτό λέτε περίπου. Λέω ότι η εικόνα της διαφθοράς και τα φαινόμενα της διαφθοράς και της διαπλοκής προφανώς υπάρχουν διαχρονικά. Απλώς υπάρχουν τόσο πολύ στον 1,5 χρόνο διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ και των ανεξαρτήτων Ελλήνων, που το αποτέλεσμα είναι ότι νομίζω ότι ο μόνος διαχωρισμός που γίνεται στη συνείδηση είναι στη γραμμή που λέτε αυτή τη στιγμή. Δηλαδή ότι τα άλλα κόμματα. Τα άλλα κόμματα. Σας το ρωτάω με πολύ καλή πρόθεση. Ναι. Ότι σε 1,5 χρόνο έχουν διαφθαρεί σε τέτοιο βαθμό που είχαν διαφθαρεί οι μηχανισμοί εξουσίας είτε της Νέας Δημοκρατίας είτε του ΠΑΣΟΚ. Είναι πολύ απλό το ερώτημα. Αν με αφήσετε να ολοκληρώσω, θα σας απαντήσω. Παρακαλώ. Ότι έχετε δίκιο ότι η μεγαλύτερη χρονική περίοδος προφανώς δίνει, πώς να σας πω, δίνει στον κόσμο μία αίσθηση ότι ήταν πιο εντατικό και πιο είχε χειρότερα αποτελέσματα το φαινόμενο. Αλλά είναι το ίδιο πράγμα. Βαλίτσες. Οπότε τι κάνουμε τράπεζες. Λοιπόν. Αφήνουμε κάποιους οι οποίοι μπαίνουν σε αυτή την κατεύθυνση για 40 χρόνια να το κάνουν και αυτοί.